πόμπο. Κάνε εγώ μια. Να πούμε εδώ ότι η ηχογράφηση έγινε το 1992. Ερασιτεχνική ηχογράφηση, έτσι. Είναι στα πλαίσια της εκπομπής του καναλιού Κρήτη 1 με τον Τάσο Κουρπάκη στο καφενείο του χωριού. Έγινε στο πλατεία του χωριού. Του φίλου του Τάσο, όταν έκανε το καναλάκι. Στο Κρήτη 1, Στο Κρήτη 1 και να αναφέρομαι ότι τραγουδούν ο Κοτσιφάκης ο Νίκος, ο Δρακλάκης ο Μάνος, ο Δεσποτάκης ο Νίκος που δεν είναι σήμερα στη ζωή, ο Τσιχλάκης ο Γιώργος, ο Μαρτιτάκης ο Νίκος που είναι εδώ κοντά μας, ο Καρμπαδάκης ο Μανώλης και άλλοι χωριανοί που ήταν τότε εκεί στη διάρκεια των γυρισμάτων. Αυτό, Βαγγέλη, πρέπει να λέει και σε CD, Σε ψηφιακή μορφή το έχουμε καταγράψει. Να πω, φέραμε την αντιβολή του φίλου μας τον Τάσο που είναι... Και να πούμε, συγγνώμη Γιάννη, ότι το συγκεκριμένο ριζίτικο μπορεί να το βρει κάποιος αν θέλει να το ακούσει και στο YouTube με αναζήτηση το ριζίτικο του Κακοπέτρου. Ναι, ο Τάσος τότε είχε κάνει πάρα πολύ καλή δουλειά, δεν ξέρω αν έχει το αρχείο του. Φοβερό διπορικό. Φοβερό διπορικό, ήταν, ζούσε πολλοί κόσμος τότε. Και έχω μια μέρα το μονομερίσει να το εκδώσει. Γιατί πραγματικά άξιζε τον κόσμο που 25 χρόνια αυτά που γινόταν που γύριζε στα χωριά, άξιζε τον κόσμο. Εμείς φροντίσαμε την εκπομπή του Τάσου του Κορπάκη για το χωριό μας, τη μετατρέψαμε ψηφιακά και την έχουμε ανεβάσει στο YouTube για κάποιον που θέλει να τη δει. Πολύ ωραία. Ηλεκτρονικά μέσα. Πολύ ωραία. Γιάννη, πιστεύω ότι σιγά σιγά πρέπει να βάλουμε τον επίλογο. Ναι. Να ευχαριστήσουμε. Ευχαριστήσουμε, αλλά πριν κλείσουμε, η πρόεδρε θέλει να μας... Να κάνουμε όμως μια αναφορά στο Διοικητικό Συμβούλιο και στα μέλη που είναι απόντες. Να πούμε, ο αντιπρόεδρος είναι ο Σολωνάκης, ο Γιάννης δεν είναι απόψε κοντά μας. Γενική γραμματέας είναι η φιλόλογος η Τσιχλάκη η Αμαλία. Ταμείας είναι η οικονομολόγος η Δεσποτάκη η Έλενα. Και επίσης δεν είναι εδώ κοντά μας ο Κουτουλάκης ο Μιχάλης. Βέβαια το συμβούλιο του συμπληρώνει ο Νίκος Μπαρκετάκης και ο Θοδωρής ο Δεσποτάκης που είναι απόψε εδώ κοντά μας. Και ο Γιώργος Οπεράκης. Ο Γιώργος Οπεράκης είναι πρώην πρόεδρος. Είναι πάντα κοντά στο σύλλογο, τον ακούμε γιατί έχει πολλά να μας δώσει. Έχει την πείρα τόσων χρόνων. Γιάννη. Εγώ έχω να ευχηθώ. Στους ανθρώπους που είπα από την αρχή ότι τους θεωρώ χωριανούς μου πλέον, έτσι που άπλωσε και οι δήμοι και οι κοινότητες, αυτό το θεωρώ ένα χωριό. Τον εύχομαι καλή δύναμη, τον εύχομαι να συνεχίσουν το έργο τους. Το έργο τους είναι επικοδομητικό, είναι πολιτιστικό. Κάθε χρόνο να ακούμε την κεντρική εκδήλωση του Κακοπέτρου και τις άλλες παρεμφερείς εκδηλώσεις, γιατί ένας σύλλογος, αν δεν ζει και λίγα-λίγα την καθημερινότητα, άμα ξεχάσει. Χάνεται. Δηλαδή με μια καλοκαιριάτικη, δεν λέω για το Κακόπετρο, για οποιοδήποτε σύλλογο, μια καλοκαιριάτικη εκδήλωση δεν τα κρίνεις όλα. Αυτό που είπε προηγουμένως για τα κάλαντρα πέρυσι που ανοίξετε τα σπίτια των ανθρώπων, αυτό είναι βασικό. Τους εύχομαι καλή δύναμη, τους εύχομαι ομόνοια και πάντα να γιορτάζουμε χάρες. Και εμείς θέλουμε να σας ευχαριστήσουμε για την φιλοξενία. Καλή συνέχεια στην καλή προσπάθεια που κάνετε για την προβολή των συλλόγων του χωριού μας, της ιστορίας και του πολιτισμού μας. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να κλείσουμε εδώ την εκπομπή μας, να ανανεώσουμε το ραντεβού μας για την επόμενη Δευτέρα. Επίσης, να ευχαριστήσω θερμά όλους τους παρευρισκόμενους. Να σας ευχηθούμε εκ μέρους της ΕΠΟΦΕΚ πάντα καλές επιτυχίες, ό,τι και αν κάνατε. Να ξέρετε ότι είμαστε εδώ σε οτιδήποτε θέλετε να πείτε, να προβάλλετε προς το κοινό κτλ. Και βέβαια, μιας και είστε και εσείς κομμάτι της ΕΠΟΦΕΚ, πάντα τις δράσεις σας και τις εκδηλώσεις σας να τις καταχωρείτε και στην σελίδα της ΕΠΟΦΕΚ όταν και πέρυσι την καταχωρήσατε. Ναι, και εκτός από αυτό να έχουμε μια συνεργασία. Πιστεύω ότι η απόψινή εκπομπή, Γιάννη, είχε μεγάλο ενδιαφέρον για τους ακροατές μας. Φυσικά είχε μεγάλο ενδιαφέρον και για τους ακροατές μας. Ας ελπίσουμε ότι θα υπάρξει και άλλη συνάντηση στο μέλλον, να καταγράψουμε αυτά που δεν είπαμε απόψη. Γιατί ήταν κι άλλα πολλά που δεν καλύψαμε το φάσμα. Είναι έθιμα παραδόσεις, είναι κουβέντα. Είναι ευρύ το θέμα.
πάντα είναι περιορισμένος για τέτοιου είδους απαρίθμηση των δραστηριοτήτων. Ας κάνουμε όμως έτσι, κάναμε την αρχή. Ναι, βέβαια. Έτσι. Λοιπόν, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Και εμείς ευχαριστούμε. Να είστε καλά. Και εμείς ευχαριστούμε. Να είστε καλά. Την ίδια μας να έχουμε να κάνουμε εκπομπές. Καλή συνέχεια. Καλή συνέχεια. Καλή συνέχεια. Έχουμε συλλόγους. Έτσι, λοιπόν, καλή εβδομάδα σε όλους και καλές γιορτές. Καλές γιορτές.